Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα για τον αγροτικό κόσμο για ακόμη μια χρονιά παραμένουν. Έχουν οξυνθεί και έχουν γιγαντωθεί λόγω της πανδημίας που επικρατεί στην χώρα. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες δεν έχουμε πάρει καμία ουσιαστική ενίσχυση και ζητάμε και από τον Υπουργό να αναπληρώσει το χαμένο αγροτικό εισόδημα, γιατί είχαμε για ακόμη μια χρονιά εξευθυλιστικές τιμές ή τα αγροτικά μας προϊόντα έμειναν αδιάθετα. Μιλάμε για τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αμπελοκαλλιέργεια. Για ακόμη μια χρονιά βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αμπελοκαλλιέργεια γενικότερα στην περιοχή, και είναι μια αμπελουργική περιοχή ο Τύρναβος, όπως και ενδοδρομική. Οι συνάδελφοί μας ροδακινοπαραγωγοί, κερασοπαραγωγοί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον παγετό τον περσινό του Μαρτίου. Έχει περάσει ένας χρόνος σχεδόν και ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Χωρίς κανένας να νοιαστεί πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και καλύπτουν τα καλλιεργητικά τους έξοδα και τα έξοδα επιβίωσής τους. Ζητάμε να πάρουμε αγροτικό πετρέλαιο, αγροτικό αφορολόγητο πετρέλαιο, αγροτικό ρεύμα και κατάργηση στο ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια, για να μπορούμε να επιβιώσουμε και εμείς και οι οικογένειές μας. Γιατί ακούμε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, όσες και αν έχουν έρθει, ότι ο παραγωγικός τομέας της χώρας είναι ο πυλώνας της οικονομίας. Αλλά βλέπουμε ακόμα μια φορά ότι ο παραγωγικός τομέας δεν στηρίζεται καθόλου μα καθόλου για ακόμη μια χρονιά. Είμαστε πεταγμένοι απ' έξω από ενισχύσεις και από όλα αυτά από την κυβέρνηση, και βλέπουμε τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που δίνει έναν πακτολό χρημάτων σε μεγαλοεπιχειρηματίες. Βλέπουμε σε μια σειρά στα κανάλια. Τώρα βλέπουμε και οι αγρότες αυτή τη στιγμή και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Είμαστε σταθερά δίπλα στους αγρότες. Η δημόσια τηλεόραση είναι εκεί και η Μάνια Κουσιάρη να καταγράφει τα αιτήματά σας, τα οποία είναι δίκαια. Θυμίζουμε ότι κανένας μας δεν θα πήγαινε στη δουλειά, Μάνια, αν δεν είχε στο πιάτο του φαΐ και τα λαχανικά και τα φρούτα και όλα αυτά τα οποία με τη δουλειά του στον κόπο των υδρώτων του στην προσπάθεια. Φέτος υπάρχει και ακόμη ένα αίτημα από την πλευρά των αγροτών, ναι, διότι έχουμε και την κατάσταση της πανδημίας και ζητάτε και ειδική ενίσχυση, γιατί έχουν πέσει οι τιμές. Τι, γιατί τιμές... δεν γίνονται εξαγωγές πολλές, υπάρχει πρόβλημα στη διακίνηση. Αυτή τη στιγμή οι τιμές των προϊόντων για ακόμη μια χρονιά και εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και είναι εξευθυλιστικές, ή τα αγροτικά μας προϊόντα μένουν αδιάθετα. Ζητάμε να δοθούν ενισχύσεις και να γίνει αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Να'στε γιατί βλέπουμε καλά, ότι αυτή τη στιγμή καλά δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και με προβλήματα, λοιπόν, με τον καιρό που είχαν οι αγρότες, με μηχανοκινητή πορεία.